Προκλητική απέναντι στους Άραβες και τους Μουσουλμάνους χαρακτηρίζει την επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα στο Ισραήλ μεγάλο μέρος των Αιγύπτιων πολιτών. Όπως δηλώνουν, επιθυμούν ο Αμερικανός Πρόεδρος να προωθήσει την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή περισσότερο με πράξεις παρά με λόγια. Οι υποσχέσεις του ήταν καλές, αλλά δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκαν. Σχεδόν 80% όσων είπε δεν συνέβησαν, και αυτό είναι μεγάλος αριθμός. Πιστεύω ότι η Αμερική ακόμη υποστηρίζει το Ισραήλ. Είναι λογικό για έναν πρόσφατα επανεκλεγέντα πρόεδρο να πραγματοποιεί μια τέτοια επίσκεψη. Όμως δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Κουραστήκαμε από τέτοιες επισκέψεις και από τα πολλά λόγια. Θέλουμε πράξεις. Οι περισσότεροι στην Αίγυπτο συμφωνούν πως η παρουσία Ομπάμα στο Ισραήλ αποτελεί σαφέστατη ένδειξη πως ο Ουάσιγκτον και η Ιερουσαλήμ παραμένουν σύμμαχοι και μάλιστα με στενούς δεσμούς. Ο ανταποκριτής του Euronews στο Κάιρο μεταδίδει. Σε ένα πράγμα συμφωνούν οι περισσότεροι. Η επίσκεψη του Προέδρου Ομπάμα στη Μέση Ανατολή δεν θα φέρει τίποτα το καινούριο στη διαμάχη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών για το θέμα των επικισμών. Η Αμερικανική κυβέρνηση επαναλαμβάνει παλιές υποσχέσεις, τις οποίες όμως δεν υλοποίησε, περί επανεκκίνησης στις απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες.